τις πληγές τους οι κάτοικοι σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά από τις καταρακτώδεις βροχές. Η μικρή ανάπαυλα της Ντεροποντής έδωσε τη δυνατότητα στις αρχές να κάνουν αποτίμηση και να οργανωθούν εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Επιποδός η πολιτική προστασία στην Ιθάκη για την καθίζηση στο δρόμο του Πισαετού, απευθεία σύνδεση, που καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ζημιές. Καθησυχαστικοί επιστήμονες για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα έχει την ίδια ένταση, λένε οι μετεωρολόγοι. Απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να προαναγγείλει τρία νομοσχέδια και μία εξεταστική για τα μνημόνια. Ενώ ζήτησε από τους υπουργούς του λιγότερα συνθήματα και περισσότερη δουλειά. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι ακριβώς έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ένα ακόμη σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε το τελευταίο διήμερο τα νησιά του Ιωνίου, με τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εκτεταμένες πλημμύρες, υπερχείληση χυμάρων, καθίζηση δρόμων, διακοπές ρεύματος είναι μερικές από τις συνέπειες της καταρακτώδους βροχής που έπεφτε από τη νύχτα της Πέμπτης. Στις λίγες ώρες που η βροχή κόπασε, οι κάτοικοι πραγματοποίησαν τον απολογισμό των ζημιών και οι αρχές προετοιμάζονται για νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται, θέλοντας να θωρακίσουν κυρίως τις πληγήσεις περιοχές. Στο παραπέντε τη γλιτώνουν οι κάτοικοι πολλών περιοχών της Ζακύνθου μετά από κάθε σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει φέτος το νησί. Οι αλλεπάλληλες έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αυτό το χειμώνα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε συχνότητα και ένταση και κάθε φορά προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες και προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις. Το ίδιο συνέβη και την Παρασκευή μετά από δύο συνεχόμενα 24ωρο εντονότατης και συνεχούς βροχόπτωσης. Δρόμοι αδιάβατοι, καλλιέργειες και λεώνες κάτω από τουλάχιστον ένα μέτρο νερό και κατοικίες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τους ορμητικούς χυμάρους. Σε πολλές περιοχές ηλικιωμένοι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Από χθες 11.30 ώρα κάθομαι μέσα. Ναι, δεν μπορούν να πάω ούτε για ψωμί, ούτε για τίποτα. Ναι. Έχω τηλεφωνήσει από χθες το βράδυ. Είσαι πρόλαβα, πήγα, πήρα φάρμακα. Μπήκαμε στο σπίτι, τελείωσε αυτό ήταν. Ναι, γιατί έχω και την καρδιά μου και φοβάμαι το βράδυ. Έντονο το φαινόμενο αυτό είναι σήμερα. Παρουσιάστηκε έντονο. Χρόνια δεν το είχαμε το φαινόμενο αυτό. Φυσικά δεν είχαμε και τόσα νερά όπως αυτές τις ημέρες, δύο-τρεις ημέρες. Οι δύο-τρεις οικογένειες εδώ, όπως βλέπετε, έχουν πρόβλημα. Τα βλέπετε. Όλο το χωριό, στα χαμηλά μέρη, υπάρχει συσσωρευμένο νερό στους δρόμους. Το εντονότερο πρόβλημα είναι εδώ. Έχουμε καιρό να το δούμε αυτό το έντονο φαινόμενο. Πέντε χρόνια αυτό το φαινόμενο δεν μας έχει γίνει. Τώρα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να μην έχουμε προβλήματα. Οι παιδινές περιοχές του νησιού αντιμετώπισαν τα σημαντικότερα προβλήματα, κυρίως στις μετακινήσεις, αφού οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες και η διέλευση των οχημάτων είναι δύσκολη, έως και επικίνδυνη. Όλο το βράδυ της Πέμπτης αλλά και την Παρασκευή, η συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας, της ΔΕΗ και της Πυροσβεστικής βρίσκονταν επιποδός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Είμαστε από χτες το μεσημέρι όλοι σε επιφυλακή μαζί με την Περιφέρεια, την Πυροσβεστική, τη ΔΕΗ, την Τροχέα, την Αστυνομική Διεύθυνση. Όλοι οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι είναι στα χωριά τους φυλακή. Τα μηχανήματά μας παντού διασκορπισμένα για άμεση επέμβαση μαζί και της περιφέρειας. Τόσο μια πρώτη βαρύτητα στη γέφυρα του Ξηφίτα που από χθες το βράδυ είχαν προβλήματα και σήμερα κάνουμε μια περιοδία σε όλη τη Ζάκυνθο. Καταγράφουμε μαζί με την περιφέρεια, επαναλαμβάνω, όλες τα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις, γι' αυτό βγήκαμε από το πρωί με τον Δήμαρχο, γυρίσαμε όλο το νησί, εκεί που χρειάστηκαν παρεμβάσεις στα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας ανταποκρίθηκαν αμέσως. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στη γέφυρα Ξηφίτα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε και εδώ στα πηγαδάκια που είναι και το χωριό μου. Οι κακοτεχνίες ετών, οι μπαζωμένες ή ακαθάριστες κήτες ποταμών και χυμάρων και οι αυθαίρετες παρεμβάσεις από ιδιώτες έχουν μπλοκάρει την ελεύθερη ροή των ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα αυτά να βρίσκουν διέξοδο σε κατοικημένες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Από λανθασμένες παρεμβάσεις, θα έλεγα, και επειδή δεν έβρεξε για πάρα πολλά χρόνια με έντονες συνθήκες, είδαμε ότι οι παρεμβάσεις ανθρώπου περιόρισαν την δυνατότητα της διαφυγής των υδάτων. Ζωές και περιουσίες δεν κινδύνεψαν αυτή τη φορά. Ωστόσο, οι κάτοικοι ζουν με την ανησυχία μήπως το επόμενο κύμα κακοκαιρίας οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο σοβαρές και περιμένουν άμεσα τις παρεμβάσεις από τις αρχές.
Μένουμε στο κύμα κακοκαιρίας. Στην Ιθάκη, εκτός των υπολείπων ζημιών, καθίζει η υπαίστη εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων ο δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι του Πισαετού. Με αποτέλεσμα οι αρχές να κόψουν την κυκλοφορία και να δημιουργηθούν προβλήματα και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Ζημιές σημειώθηκαν και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κεφαλονιάς με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, την πυροσβεστική και τις εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις του τελευταίου διημέρου δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νομού Κεφαλονίας Ιθάκης. Με τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν κάθε δύσκολη κατάσταση. Η μεγαλύτερη ζημιά καταγράφηκε στο νησί της Ιθάκης, όπου ο δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι του Πισαετού υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα να αποκοπεί προσωρινά και η ακτοπλοϊκή σύνδεση από το συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό το λόγο, κατόπιν ενημέρωση από την Πυροσβεστική, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία μετέβησαν στην Ιθάκη για να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Επιλήφθηκε η υπηρεσία μας, πήγε προληπτικά από το βαθύ, πήγε όχημα, μήπως χρειαστεί να παρέσει κάποια βοήθεια, αλλά ήταν τα πράγματα τελώς εντάξει, γιατί μετέβηκε η Πολιτική Προστασία από κατόπιν ενημέρωσής μου και έτσι αποχώρησαν. Είναι θέμα τεχνικής υπηρεσίας για να αποκατασταθεί μια λωρίδα της κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα αυτά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχει δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία και παράλληλα θα επανέλθουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που εξυπηρετούνται τη δεδομένη στιγμή από το λιμάνι στο βαθύ. Από εκεί και πέρα, σημειώθηκαν κατολιστήσεις και υποχωρήσεις πρανών λόγω του κορεσμένου εδάφους σε διάφορα σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αργοστολίου, Φυσκάρδου, Λιξουρίου και Σάμις, δίχως ευτυχώς να σημειωθούν ατυχήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε ακόμη κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και επενεύει άμεσα με όλα τα κλιμάκια της, όπου κρίθηκε απαραίτητη συμβολή της. Επειδή ήταν παρατεταμένη διήμερη η βροχόπτωση, παρουσιάστηκαν κάποια έτσι μικρά φαινόμενα, όχι μεγάλης έκτασης. Και ξεκινάμε από το Αργοστόλι. Σήμερα έχουμε ένα ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα στις Άμες, που έχει υποστεί έτσι είσοδο βρόχινων νερών. Δεν είναι η πετιότητα του ξενοδοχείου, είναι από χωράφια τα οποία έχουν γεμίσει νερό και δεν μπορεί να εκβράζουν το νερό, με αποτέλεσμα λόγω υψομετρικής διαφοράς να πέσουν στο ξενοδοχείο και να έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν δύο οχήματα με 6 άνδρες και γίνεται ενέργεια για να απομακρυνθούν τα νερά, να γίνει άντληση των υδάτων. Εχθές είχαμε μια βραχόπτωση στο γύρο του Κουτάβου. Ήταν έτσι βράχοι που ήταν από το σεισμό επηρεασμένοι και με λόγω της μεγάλης ισχυρής έτσι βροχόπτωσης και της παρατεταμένης με τα μαλακά εδάφη υποχώρησε και έπεσε στον δρόμο. Με αποτέλεσμα ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και απομακρύθηκε άμεσα χωρίς κανένα κίνδυνο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα, για το δικό δίκτυο που έτσι παρουσιάζει μεγάλη έτσι κίνηση. Η κινητοποίηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών ήταν καταλυτική για να επιληθούν άμεσα περίπου το 80% των προβλημάτων που σημειώθηκαν από τις καταιγίδες και θα παραμείνουν σε εγρήγορση μέχρι να εξασθενήσουν οριστικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονίας Ιθάκης, Βαγγέλης Ανδρεάτος, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στις περιοχές που επλήγησαν και θα μας ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλησπέρα, κύριε Ανδρεάτε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακρότες. Λοιπόν, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε σήμερα από το πρωί, γιατί είστε στους δρόμους από ό,τι ξέρουμε? Λοιπόν, από το πρωί είχαμε το πρώτο πρόβλημα, ήταν αυτό του δρόμου, από του επαρχιακού δρόμου από Τζανάτα μέχρι Πυργή, που στείλαμε εργολάβο να καθαρίσει τις πέτρες και τα χώματα που είχαν πέσει από τα πρανή, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων και λόγω του κορεσμού των εδαφών από την μεγάλη βροχόπτωση, είχαμε σαν αποτέλεσμα την πτώση τόσο βράχων όσο και υλικών, ασταθών υλικών. Διακόπηκε η κυκλοφορία εκεί ή αμέσως καθαρίστηκαν οι δρόμοι? Δεν διακόπηκε η κυκλοφορία. Απλά καθαρίσαμε πριν περάσουν τα λεωφορεία και αυτό η συγκοινωνία κυρίως από το λιμάνι προς τη Σάμη. Και αυτό κάνουμε και τώρα. Δηλαδή και τώρα πάλι καθαρίσαμε, διότι συνεχώς έχουμε καταπτώσεις. Μάλιστα. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε ένα πρόβλημα που το έχουμε ακόμη στο Λιξούρι, στην περιοχή Βουτσινίτσας, που και εκεί είχαμε λόγω κορισμού των εδαφών καταπτώσεις, ερπισμούς εδαφών μάλλον. Μάλιστα. Που εκεί από ό,τι είδα τα πετρώματα είναι πάρα πολύ ασταθή. Η Άργυλος είναι σε υγρή μορφή πλέον και δεν μπορούμε ακόμη να κάνουμε τίποτα. Ελπίζω αν δεν βρέχει αύριο να προβούμε και να κάνουμε κάποιες αποκαταστάσεις βαντότητας. Βέβαια ο επαρχιακός δρόμος αυτός δεν έχει μεγάλη συγκοινωνία, μεγάλη κίνηση. Ναι. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο ήταν στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη λοιπόν στον Πισαετό 150 μέτρα μετά το λιμάνι
είχαμε ένα σοβαρό φαινόμενο κατολίσθησης. Βλέπουμε και ένα τεχνικά πλάνα. Βλέπουμε, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω, βλέπουμε και ένα τεχνικά πλάνα από το δρόμο και την προσπάθεια του μηχανήματος να τον αποκαταστήσει, να καθαρίσει από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, εκεί πήγαμε το μεσημέρι με έναν άλλο συνάδελφο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τον πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Αλεξανδρόπουλο. Κάναμε μια αυτοψία, δώσαμε οδηγίες στα μηχανήματα τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Εκεί φυσικά θα κάνουμε μια πρόχειρη αποκατάσταση βατότητας, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος είναι ήδη πιεσμένος και πρέπει να δίνουμε λύσεις άμεσες. Αυτός δηλαδή ο δρόμος οδηγεί και στο λιμάνι του Πισαέτου, δηλαδή χρησιμοποιείται, ναι, για την Πορθμιακή γραμμή, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι βασικός. Είναι ένας βασικός άξονας που θα έπρεπε να αποκατασταθεί άμεσα. Έστω και προσωρινή αποκατάσταση, αλλά άμεσα. Πράγματι, αύριο το μεσημέρι θα δώσουμε σε κυκλοφορία το κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, όχι τρεξίματα, και ταυτόχρονα θα παρακολουθεί και ο ίδιος εργολάβος και εμείς την καθίδηση του εδάφους, διότι είναι μια ενεργή. Το φαινόμενο είναι ενεργό αυτή τη στιγμή. Θέλει μεγάλη δηλαδή προσοχή. Δεν έχει σταματήσει η κατολίσθηση, διότι έχει μια μεγάλη ποσότητα νερών, τα οποία νερά κυλάνε κάτω από την κατολίσθηση με αποτέλεσμα να κυλάει όλη η περιοχή. Μάλιστα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα θα είναι να κάνουμε μια πρόχειρη αποκατάσταση, ούτως ώστε να έχουμε το χρόνο μετά να κάνουμε διευθέτηση των νερών, να ελαφρύνουμε την περιοχή από τα πετρώματα που υπάρχουν και τα οποία υπάρχει πρόβλημα να πλακώσουν και κάποιο αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, αύριο το μεσημέρι δίνουμε στην κυκλοφορία το δρόμο και στη συνέχεια θα κάνουμε μια μελέτη γρήγορα και άμεσα για να προβούμε στην αποκατάσταση. Μάλιστα. Στην τελική μορφή, δηλαδή, της αποκατάστασης του δρόμου. Ωραία. Κύριε Ανδρεάτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή στους οδηγούς. Συνιστούμε εκεί στο δρόμο του προς τον Πισαετό. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο. Επίσης, είχαμε προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από τον Μπόρο μέχρι τη Σκάλα στη θέση Λιμένια που καθαρίστηκε. Καθαρίστηκαν εκεί, αποκαταστάθηκαν. Ωραία. Και επίσης κόπηκε ο δρόμος στον Ασπρογέρακα, επαρχιακό τμήμα του δρόμου, που έχουμε εργολάβο και κάνει αποκατάσταση βατότητας του δρόμου. Και μάλιστα. Πόρος Σκάλας, εντάξει, Ασπρογέρακας καθαρίστηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεάτε. Καλή δύναμη. Παρακαλώ. Καλή δύναμη. Θα μείνουμε όμως στα καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι των νησιών του Ιωνίου αλλά και της Πελοποννήσου ανησυχούν ιδιαίτερα για τις επόμενες ώρες, αφού η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει συνέχιση των βροχοπτώσεων. Ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας, κ. Θανάσης Αργυρίου, είναι μαζί μας για ένα ακόμη βράδυ για να μας βοηθήσει λίγο, να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς περιμένουμε. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ και απόψε. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με βάση τα μοντέλα, τα προγνωστικά που μπορείτε να δείτε? Κοιτάξτε, η ένταση, τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι για λίγες ώρες ακόμα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν βροχοπτώσεις, κυρίως στα νησιά του Ιωνίου, από την Κέρκυρα μέχρι και τη Ζάκυνθο. Δηλαδή, όλη αυτή η περιοχή θα. Α, και βόρειο Ιόνιο και νότιο δηλαδή. Ναι, είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή για να καταλάβετε, για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί κώδικα σε ό,τι αφορά την ένταση. Α, μάλιστα. Που είναι από τους υψηλότερους. Έτσι, εκεί περιμένουμε δηλαδή να έχουμε και φυσικές καταστροφές όταν υπάρχει πορτοκαλί κώδικας. Για αύριο, για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ο κώδικας είναι πράσινος για την Κυριακή. Θα έχουμε βροχοπτώσεις, αλλά πολύ χαμηλότερες έντασης από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά. Και βέβαια και την Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρχουν σποραδικές βροχοπτώσεις, αλλά τα φαινόμενα θα είναι ασθενή. Βλέπουμε και στο χάρτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, την κίνηση των εφόσεων και των βροχών. Φαίνεται να περνάει. Δηλαδή, από Κυριακή θα έχουμε πάλι παρόμοια φαινόμενα προς Δευτέρα? Χαμηλότερες έντασης. Η βροχόπτωση συνεχίζεται, γιατί υπάρχει ένα σύστημα ύφεσης το οποίο περνάει από την περιοχή μας και επηρεάζει όλη την Ελλάδα, δηλαδή, όχι μόνο. Μάλιστα, σιγά-σιγά ανεβαίνει. Είναι εκτεταμένο σύστημα. Δηλαδή, και από την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στα Πελοπόννησος, κύριε καθηγητά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η Πελοπόννησος, η ένταση είναι σήμερα μέχρι και ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Μετά συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις, αλλά ήπια. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, η βροχόπτωση συνεχίζεται και την Δευτέρα. Γιατί
ή θα έχουμε νοτιάδες με σχετικά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Πότε βλέπετε να πέφτει η θερμοκρασία, να πηγαίνουμε προς βόρειους ανέμους, δηλαδή να γυρίζει ο καιρός? Κοιτάξτε, θα γυρίσει ο καιρός, θα γυρίσει με αρκετό κρύο από ό,τι φαίνεται, αλλά είναι αρκετά πρόωρο να το προβλέψουμε τώρα. Γύρω στις 6 με 7 Μαρτίου και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πάλι μια εισβολή με τυπολικών αερίων μαζών, όπως είχαμε και πριν από μια εβδομάδα περίπου. Μάλιστα. Που είχε διαρκέσει αρκετά και φαίνεται να διαρκεί, αλλά αυτό με μια σχετική επιφύλαξη. Βεβαίως. Γιατί είναι λίγο νωρίς ακόμα, οπότε εκεί θα έχουμε βορείους ανέμους. Σαφέστατα. Οπότε ο Μάρτιος μας πάει για κρύο. Ο Μάρτιος θα είναι ένας κρύος Μάρτιος, ναι, για το μεγαλύτερο του χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ, γιατί και απόψε ήσασταν μαζί μας για να μας ενημερώσετε με τον λόγο σας, τον κατανοητό και επιστημονικό. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το καλύτερο για όσους έχουν. Να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στους οδηγούς. Ιόνια, νησιά και Πελοπόννησο. Η νύχτα είναι δύσκολη. Έχει ξεκινήσει και πάλι βροχόπτωση στα νησιά και στην Πελοπόννησο. Μεγάλη προσοχή. Να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να προαναγγέλει τρία νομοσχέδια και μία εξεταστική για τα μνημόνια. Ενώ ζήτησε από τους υπουργούς του λιγότερα συνθήματα και περισσότερη δουλειά. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού που έγινε πριν από λίγο. Οι εταίροι μας ενέκριναν επέκταση της δανειακής σύμβασης με την Ελλάδα στη βάση του αιτήματος που είχαμε καταθέσει με την επιστολή μας. Δηλαδή την επέκταση της δανειακής σύμβασης χωρίς την επέκταση των μνημονιακών δεσμεύσεων του προγράμματος της λιτότητας δηλαδή. Από την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για να υλοποιήσει με προσεκτικά και μελετημένα βήματα τις δεσμεύσεις της προς τον ελληνικό λαό σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα το πρωί, θα αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό για μας αποτελεί πρώτιστο χρέος και πρώτιστο καθήκον σε μια κοινωνία που 5 χρόνια τώρα χυμάζεται. Και γι' αυτό το λόγο προτείνω στο Υπουργικό Συμβούλιο συμβολικά αυτό να είναι το πρώτο μας νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την παροχή δωρεάν ρεύματος και σύντησης σε χιλιάδες νοικοκυριά που το στερούνται, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει μια πολιτισμένη χώρα. Όπου καταθέτουμε νομοσχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προχωρούμε στην άρση του διαρκούς αυτοφόρου, της σύλληψης, κράτησης και φυλάκισης για χρέη προς το δημόσιο ως 50.000 ευρώ. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα καταθέτουμε νομοθετική ρύθμιση που θα υλοποιεί την δέσμευσή μας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να βάλουμε τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, εργαζόμενων και συνταξιούχων που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα έχει ήδη αναγγελθεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου. Προχωράμε στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, ώστε να αποκαταστήσουμε μια μεγάλη αδικία και να γιατρέψουμε την μεγάλη πληγή στη δημοκρατία μας και στην ενημέρωση που προκάλεσε η απόφαση της 11ης Ιουνίου του 2013. Με το νομοσχέδιο αυτό διασφαλίζεται η λειτουργία της ΕΡΤ πάνω σε θεμέλιο δημοκρατίας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού προγράμματος.
Μένουμε στο θέμα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο και στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή Γρηγόρη Ρουμπάνη. Να τον καλησπέρισουμε, Γρηγόρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Τι κάνεις? Καλά, να είσαι καλά. Γρηγόρη μου, έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ήθελα μία πρώτη εκτίμηση. Κερδισμένη η κυβέρνηση από αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο και τις ανακοινώσεις? Επικοινωνιακά πώς πήγε? Δύο λόγια από σένα. Κοίταξε να δεις, ασφαλώς είναι κερδισμένη, γιατί μπαίνει μπρος το νομοθετικό έργο. Mm-hmm. Και μπαίνει μάλιστα με τα πιο ευαίσθητα θέματα. Το θέμα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι 30.000 οικογένειες στον προγραμματισμό να δεχτούν σύντηση και ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι ο μικρός ο αριθμός, είναι λογαριασμός αυτοστάσιο, όπως το καταλαβαίνεις, να κάνεις το τραπέζι κάθε μέρα σε 30.000 οικογένειες. Αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης στο πρώτο. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Συγχωρείς, έπρεπε να βρεθούν τα κονδύλια με ακρίβεια, να γίνει σωστή δουλειά, για να είναι και μια αξιοπρεπής κατάσταση, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι να τους πετάξει ένα κομμάτι ψωμί στους ανθρώπους. Βεβαίως. Λοιπόν, το άλλο είναι το θέμα ηθικό και νομικό μαζί, το θέμα της ΕΡΤ. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί και πάλι η δημόσια τηλεόραση με όρους καλύτερους από αυτούς που λειτουργούσε μέχρι να πέσει το μαύρο. Ουσιαστικά έχουμε μια επανίδρυση, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπε, Στάση. Επανίδρυση είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε. Είναι επανίδρυση, γιατί έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της ΕΡΤ κανόνες που συναντάμε μόνο σε σοβαρά δημόσια τηλεοπτικά, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης. Ανταποδοτικά τέλη θα υπάρχει μια αύξηση για να λειτουργήσει? Ναι, μέχρι, δεν ήταν αυτά αστεία πράγματα, από αυτά που ήξερα μέχρι χτες το μεσημέρι. Ναι, τουλάχιστον αυτά γνωρίζουμε. Και δεν είναι, κοιτάξτε, Τάση, το ανταποδοτικό τέλος που δινόταν στην ΕΡΤ δεν είναι τίποτα φοβερό τώρα εδώ πέρα που τα λέμε. Ο λογαριασμός της ΔΟΗ, ξέρει πολύ καλά ο πολίτης ότι είναι επιφορτισμένος με ένα σωρό λειτουργίες οι οποίες δεν αφορούν τον καταναλωτή. Ναι. Πόσο είναι, ποια είναι η αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και ποια είναι η τελική τιμή που πληρώνει ο καθένας στον λογαριασμό. Και τελικά πλήρωνε και για τη ΜΕΡΙΤ ο πολίτης. 6 ευρώ, 8, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Θα περιμένουμε να δούμε και το ανταποδοτικό τέλος. Επίσης έχουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όπου προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι μικρού βεληνικού στο μέτρο, δεν πιάνει μόνο τις φτωχογειτονιές, πιάνει την περιουσία στην ουσία όλων των Ελλήνων. Είτε αυτοί που έχουν ή είχαν τέλος πάντων 5 ευρώ παραπάνω στην άκρη και φτάσαμε και χρεοκοπήσαμε με τη μνημόνια, είτε αυτοί που είχαν λιγότερα χρήματα, είτε αυτοί που καταφέραν και χτίσανε μια μονοκατοικία με κάποια φαντασία και σε ύψος πλάτος κτλ. Είτε αυτός που πήρε ένα τριάρι διαμέρισμα. Όλοι χρειάζονται προστασία. Μάλιστα. Και αυτός που έκτισε μια κατοικία, μια μονοκατοικία μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτή που μπορεί και σήμερα να συντηρήσει, είχε τη δυνατότητα να το δει και την έφτιαχνε. Έτσι δεν είναι? Και όταν του έδωσε η τράπεζα δάνειο, του έδωσε με βάση τα εισοδήματά του. Ναι. Τα οποία φορολογείται κιόλας. Λοιπόν, πιάνει όλους. Εκείνους που δεν πιάνει, αυτούς που έχουν offshore εταιρείες και έχουν απάτες. Μάλιστα. Εκεί θα χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, Γρηγόρη? Υπόθηκε κάτι τέτοιο? Ναι, υπόθηκε ότι μπαίνει μπρος άμεσα, δηλαδή έχει ξεκινήσει. Δεν θα μπει τώρα μπρος. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Σύλληψη σε πρώτη φάση αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ότι φοροδιαφεύγουν ή φοροκλέπτουν ή στρίβουν δια του αραβόνος. Και δέσμευση της περιουσίας. Ναι. Αυτοί που είναι ήδη τσεκαρισμένοι την έχουν βαμμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, είπε ακόμη ότι δεν θα υπάρξει άλλο μνημόνιο. Ότι τα μνημόνια τελείωσαν εδώ. Άγια σου, εδώ πέρα και το σπουδαιότερο, Τάση, και καλά κάνεις και τάσεις στο τέλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα καινούργιο ψυχρό πόλεμο. Mm-hmm. Ψυχρός πόλεμος μεταξύ
Αθηνών και Βερολίνου. Σωστά. Οι Γερμανοί, οι συντηρητικοί Γερμανοί, οι χριστιανοδημοκράτες θέλουν να προεκτείνουν το πρόγραμμα εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας. Και θέλουν να δέσουν χειροπόδαρα και τη νέα κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα το κάνανε με οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν ήταν αυτή. Δεν έχει σημασία που είναι της αριστεράς και του Νανέλ, η κυβέρνηση Τσίπρα. Δεν πανά, ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά που να έλεγε τέρμα τα μνημόνια. Θυμόμαστε και με τον Σαμαρά τι έγινε, πώς τον φέρανε στα νερά τους. Λοιπόν, θέλουν οι Γερμανοί να υπογράψουν καινούριο συμβόλαιο. Δεν θέλει ο Τσίπρας. Αυτό το ενδεχόμενο το αντιμετωπίζει πριν ακόμα γίνουν εκλογές, πριν καν προκυριχθούν εκλογές. Το θέμα είναι θα τα καταφέρει, Γρηγόρη. Το θέμα είναι θα τα καταφέρει. Αν βρεθούν τα χρήματα έτσι ώστε να καταφέρει να ισοσκελίσει. Ναι, κοιτάξτε να δεις, εκείνο το οποίο παίζει με τον Τζίπρα είναι το εξής. Ναι, χρήματα χρειάζεται. Εκείνο που θέλει να κάνει είναι να πάρει χρήματα για επενδύσεις, με τη μορφή επενδύσεων. Και όχι για να ανοίξει καινούριους λογαριασμούς με Διεθνές Ρευματικό Ταμείο, Τρόικα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να δίνει τοκοχρεωνήσια και να μην προλαβαίνει να μην βρίσκει άκρη. Γι' αυτό μάλιστα. Και συνδέει την αποπληρωμή του χρέους με τη ρήτρα ανάπτυξης. Η γραμμή με την οποία οδεύει προς το καλοκαίρι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του είναι η εξής. Ναι, ξέρουμε το μεγάλο χρέος που έχουμε. Θα το συζητήσουμε πώς θα το αποπληρώσουμε. Έτσι όπως είμαστε, δεν μπορούμε. Μάλιστα. Γρηγόρη μου, πριν σε καληνυχτήσω, να σου πω απλά την φράση που είπε: περισσότερη δουλειά, λιγότερα συνθήματα. Αυτό το ζήτησα από τους συλλογούς. Και προχωράμε. Έτσι, να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ και περαστικά. Να είσαι καλά. Κάνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη πολύ ενδιαφέρουσα επικαιρότητα. Μείνετε στο Ιόνιον. Δείτε σε λίγο, στους 67 έφτασαν οι νεκροί από τη γρήπη. Γεμάτες οι παθολογικές κλινικές της περιφέρειας με ασθενείς. Τι συμβουλεύουν οι γιατροί? Απευθεία σύνδεση. Οι ιερόσιλοι έχουν ρημάξει τις εκκλησίες στο νομό Ηλίας τις τελευταίες ημέρες. Στόχο στα παγκάρια. Ακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Πάμε σε ένα επίσης μεγάλο θέμα. Δεν υπάρχει κρεβάτι στις παθολογικές κλινικές ολόκληρης της περιφέρειας εξαιτίας των κρουσμάτων της γρήπης. Ο αριθμός των νεκρών σε πανελλαδικό επίπεδο έχει φτάσει στους 67. Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω των επιπλοκών που εμφάνισε μετά την νόσησή του με την εποχική γρήπη, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 67, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ. Την ίδια στιγμή, 28 άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας με σοβαρές επιπλοκές λόγω του ιού. Ο ιός πάντως τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε σχετική ύφεση, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αχαΐα, όπου κανένα κρούσμα δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει κόσμος που νοσηλεύεται, βαριά περιστατικά δεν έχουμε στη μονάδα, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει που νοσηλεύεται με συμπτώματα του ιού της γρήπης. Και τη γρήπη, μια και τώρα είναι της εποχής, η γρήπη φαίνεται, ενώ είχε λίγο υποχωρήσει, στη γλώσσα μας το λέμε ύφεση, ήδη από τις αρχές της εβδομάδος ξαναάρχισε πάρα πολύ επιθετική. Ακόμα και τώρα, τα άτομα υψηλού κινδύνου μπορούν να εμβολιαστούν για να γλιτώσουν τη γρήπη. Οι πολίτες πάντως προσφεύγουν στα νοσοκομεία με συμπτώματα γρήπης θα πρέπει να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν το συνωστισμό στα εξωτερικά ιατρία, καθώς μπορεί να γίνει μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Ενώ ακόμα και η επίσκεψη σε έναν παθολόγο του παιδί είναι αρκετή προκειμένου να γίνει διάγνωση και να ακολουθηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ευαισθητοποιημένος σε αυτά τα ζητήματα, δίνει τη σχετική οδηγία, την οποία και εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά αυτό είναι θέμα χάραξης υγειονομικής πολιτικής και περιμένουμε και τις οδηγίες και από το ΚΕΛΠΝΟ και από το Υπουργείο Υγείας σχετικά. Οι ειδικοί συστήνουν σε όλο τον πληθυσμό σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής και ιδιαίτερα στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.
Ποιος είναι που δεν έχει είτε γνωστό είτε ο ίδιος δεν έχει νοσήσει, ειδικά φέτος το χειμώνα, με συμπτώματα γρίπης, με όλες αυτές τις ιώσεις που μας ταλαιπωρούν. Λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει, έχουμε γνωστούς που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Θα μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, στο θέμα της γρίπης και των ιώσεων που μας ταλαιπωρούν. Θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γρηγόρη Μαρκέτο, ο οποίος είναι παιδίατρος, είναι στο σύστημα παιδί της Αχαΐας, να τον καλησπερίσουμε. Γιατρέ, καλησπέρα κύριε Μαρκέτο. Καλησπέρα κύριε Θεοδόση. Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο λόγια ξεκινώντας. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος, είδαμε στο ρεπορτάζ ότι είναι γεμάτες οι κλινικές και δεν υπάρχουν κρεβάτια και όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεχωρίσουμε τη σοβαρότητα μιας κατάστασης, δηλαδή με τα πρώτα συμπτώματα τρέχουμε στο γιατρό, περιμένουμε λίγο, τι ακριβώς να κάνει ο κόσμος που όλοι λίγο πολύ το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, σαν παιδίατρος θα μιλήσω βέβαια. Περιμένουμε ένα 24ωρο στην αρχή, να δούμε αν είναι ελεγχόμενος πυρετός, αν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με τα αντιπυρετικά. Εάν έχει συνοδά συμπτώματα, σαφώς μετά το πρώτο 24ωρο πρέπει να επισκεφτούμε το παιδίατρο. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τους ενήλικες και μάλιστα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, ανοκατασταλμένα άτομα, άτομα τα οποία πάσχουν από διάφορα νοσήματα, αυτό είναι υποχρεωτικό να πάνε να επισκεφτούν ή το παθολόγο ή το παιδίατρό τους. Μάλιστα. Κύριε Μαρκέτο, ναι στο εμβόλιο, στα παιδιά και στις ευπαθείς ομάδες. Στις ευπαθείς ομάδες, ναι. Στα παιδιά, η άποψή μου, η προσωπική καθαρά είναι όχι. Δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Μάλιστα. Σαφέστατα αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ναι. Σας ακούω, συγγνώμη. Εγώ εργάζομαι στο παιδί, όπως είπατε στην αρχή της συζήτησης. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή σήμερα συγκεκριμένα δύο παιδιά που εξέτασα και τα δύο είχαν επιπλοκή πνευμονία. Οφείλουμε να πούμε ότι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή στο παιδί που έχει καθιερωθεί, προσφέρουμε πάρα πολλά. Όλοι οι παιδίατροι στη Πάτρα, όπως ξέρω, λογικά και σε κάθε μέρος, έγινε κατευθείαν ακτινογραφία, γίνανε γενικές αίματος και επιβεβαιώθηκε η κλινική διάγνωση με τις παρακλινικές εξετάσεις, δηλαδή την ακτινογραφία, τη γενική αίματος, και καταλάβαμε να αρχίσουμε για να προλάβουμε να μην νοσηλευτούν τα παιδιά. Μάλιστα. Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, τι θέλω να τονίσω κύριε Θεοδόση, βλέπουμε πυρετό, βλέπουμε ότι ο πυρετός επιμένει και δεύτερο 24ωρο. Δεν ελέγχεται από τα αντιπυρετικά εύκολα. Πρέπει να επισκεφτούμε πλέον το παιδίατρο. Τέλος. Δεύτερο 24ωρο υψηλός πυρετός, πρέπει να πάμε στο γιατρό και στον παιδίατρο, όπως είπατε και εσείς. Κύριε Μαρκέτο, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή το έχουμε συναντήσει όλοι, ειδικά φέτος, υπάρχουν διαφοροποιήσεις των ιώσεων. Δηλαδή, ξέρουμε ότι περνάμε ένα κρύωμα, είναι λίγο βαρύ, παίρνουμε αντιπυρετικά. Αλλάζει όμως μετά, μας πάει στο λαιμό, μας πάει στη μύτη. Υπάρχουν κάποιες επιπλοκές, θα λέγαμε, γιατί μετά από λίγες μέρες, πολλοί κόσμος ξανακυλά, όπως λέγαμε, στην ασθένεια αυτή. Φέτος είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, αυτή η γρίπη έχει ένα τριήμερο πυρετού. Πέφτει ο πυρετός μετά για ένα 24ωρο και βλέπουμε να κάνει rebound μετά. Και συνήθως στο rebound αυτό βλέπουμε και τις επιπλοκές, όπως την πνευμονία που σας είπα πριν ή μια βροχίτιδα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εάν δούμε δηλαδή ότι πέφτει ο πυρετός για ένα 24ωρο, δεν πρέπει ο γονιός να ξεφαρέψει. Πρέπει να κλείσει απύρετο 1 με 2 24ωρα, να δούμε μην ξανακυλήσει το παιδί. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, θέλει προσοχή στην ανάρρωση, να μην βιαστεί ο ασθενής να βγει έξω, ειδικά τα παιδιά που μπορούν οι γονείς να τα ελέγξουν, αλλά να περιμένει η ανάρρωση πλήρως. Ωραία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Και τέλος, να κλείσουμε, εμπιστευόμαστε τα φάρμακα που μας δίνουν οι φίλοι και οι συγγενείς ή μόνο αυτά που μας δίνει ο γιατρός? Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, ξέρετε. Έχουμε σχολιάσει πολλές φορές, ο ένας δίνει στον άλλον τα φάρμακα.
Όχι, σαφώς όχι, και μάλιστα όπως το λέτε κύριε Θεοδόση, τρελαίνουμε με αυτό. Δηλαδή μου λένε, ναι έδωσα αυτό, το έδωσα μόνος μου, το είχαμε κάνει προηγούμενη φορά μαζί, δεν ισχύουν αυτά. Εξέταση αυστηρά, πολλές ερωτήσεις στο γιατρό, εδώ πρέπει να γίνουν οι ερωτήσεις και να γίνει ενοχλητικός ο γονιός. Πολλές ερωτήσεις για να έχει σαφείς οδηγίες. Μάλιστα. Κύριε Μαρκέτο, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Είναι πολύ σημαντική και τα όσα είπατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον γιατρό, τον κύριο Μαρκέτο. Ακούσατε τι είπε. Μεγάλη προσοχή, ειδικά όσοι είστε σε φάση ανάρρωσης. Μην βιαστείτε, διότι υπάρχει μεγάλο θέμα με την να ξανακυλήσει η ασθένεια. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα τώρα. Δεν έχει μείνει εκκλησία στην Ηλία που να μην έχει υποστεί διάρρηξη το τελευταίο διάστημα. Από την πόλη του Πύργου μέχρι τους δήμους Ζαχάρος, Ανδρίτσινας, Κρεσταίνων, οι ιερόσιλοι παραβιάζουν παγκάρια για να αποσπάσουν ό,τι χρηματικό ποσό έχει μέσα, και σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλο. Ούτε μία ούτε δύο, μα 7 εκκλησίες διέριξαν άγνωστοι δράστες τις τελευταίες ημέρες στην Ηλία. Από αυτές, οι 3 ήταν στην πόλη του Πύργου και οι άλλες 4 το ίδιο βράδυ στους δήμους Ζαχάρος και Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Οι ιερόσιλοι δράστες στον Πύργο χτύπησαν πριν λίγες μέρες στο μετόχι του Αγίου Διονυσίου της Ζακύνθου, από όπου δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι, και από τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας, όπου παραβίασαν το παγκάρι. Όμως τη μεγαλύτερη ζημιά, υλική και χρηματική, υπέστη ο ιερός ναός Αγίου Αθανασίου. Εκεί οι δράστες παραβίασαν την πόρτα του ιερού, έσπασαν το παγκάρι και το φιλόπτωχο και πήραν το ποσό των 700 ευρώ. Βρήκαμε ότι είχαν παραβιάσει τα συρτάρια του παγκαριού και του φιλοπτώχου και έχουν πάρει κάποιο ποσό εκεί. Είναι θλίψη να σπάνε και τους ιερούς χώρους. Βέβαια, αν πεινούν οι άνθρωποι, να έρθουν να μας ζητήσουν οποιοδήποτε να του δώσουμε ένα πιάτο φαγητό. Στην Νότια Ηλία, χθες τα ξημερώματα, υπήρξαν 4 κρούσματα διαρρήξεων. Οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο τον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων στο χωριό Ράχες, τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Κρεσταίνων, τον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου Ξηροχωρίου Ζαχάρος και τον ιερό ναό Αγίων Θεοδόρων στον Κακόβατο. Οι δράστες φέρονται να πήραν από 150 έως 500 ευρώ από τα παγκάρια και τα φιλόπτωχα ταμεία κατά περίπτωση, ενώ προξένησαν και μικρές υλικές ζημιές. Ήρθα εδώ να δω τι έγινε, την τρύπα που λέγανε στην πόρτα. Από εκεί λέει, νεοχώρησα, πήγε ο παπάς από κάτω, μήπως βρήκε κανένα αντικείμενο. Προχώρησα εγώ κάτω, βρήκα δύο αυτά που είχαν τα λεφτά μέσα και το άλλο που είχε τα κεριά. Με το έτσι που κάνω λίγο, αμάν λέω, κεριά κάτω. Δεν είχα προχωρήσει ακόμα μέσα για να δω το πιλόπτωχο και το παγκάρι. Στην κυριολεξία έτρεμα. 11.30 η ώρα νοκιμόμαστε, με αδειοποίησε εδώ η γειτόνισσα. Ήρθαν να κλείσουν το συναγερμό, γιατί έχουμε δώσει εμείς τα κλειδιά να το κλείνουν όταν χτυπάει. Και είδαμε αυτά που είδαμε. Οι δράστες, τα τελευταία κρούσματα, φέρονται να είναι οι ίδιοι που πέταξαν μέσα στη λίμνη Καγιάφα ένα κλεμμένο φορτηγάκι, με το οποίο ξεκίνησαν τη διαδρομή τους από την περιοχή του Καλού Νερού στη Μεσσηνία. Να αλλάξουμε θέμα. Με ανακούφιση άκουσαν δανειολήπτες τα μέτρα που αναμένεται να πάρει η κυβέρνηση σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Καταναλωτικές οργανώσεις θεωρούν ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και ζητούν να συμμετάσχουν στη σχετική διαβούλευση, ώστε να είναι οριστική η προστασία της πρώτης κατοικίας. Κάτι άλλωστε που είπε και ο Πρωθυπουργός στις σημερινές του εξαγγελίες. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, με την οποία αναμένεται να μπει τέλος στην διαδικασία πληστηριασμών πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες, οργανώσεις καταναλωτών και απλοί πολίτες. Η ΕΚΠΙΖΟ, που έχει πρωτοστατήσει σε αναβολές δικαστικών διαδικασιών εναντίον των οφειλετών, θεωρεί ότι η ρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν επιτακτική ανάγκη να προστατευτεί η πρώτη κατοικία άμεσα, μια που το είχε παραλείψει η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην περάσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, να μην γίνει κανένας πληστηριασμός απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αδυναμία να αποπληρώσουν. Το σχέδιο για την προστασία της κύριας κατοικίας από πληστηριασμούς προβλέπει την αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 με 350.000 ευρώ, το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας να είναι στις 500.000 ευρώ, οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και οι κινητές αξίες να μην είναι πάνω από 30.000 ευρώ, όσοι έχουν μηδενικό εισόδημα δεν θα πληρώνουν καμία δόση στις τράπεζες, όσοι έχουν εισόδημα οικογενειακό έως 25.000 ευρώ θα πληρώνουν
πληρώνουν ως δόση το 10% του εισοδήματός τους, ενώ όσοι έχουν εισόδημα έως 50.000 ευρώ θα πληρώνουν ως δόση το 20%. Η διαπραγματευτική ικανότητα που θα έχουν πλέον οι δανειολήπτες με τις τράπεζες αυξάνεται, διότι είναι άλλο να κλείνεις μια συμφωνία με τον πιστόλι στον κρόταφο ότι θα σου πάρουν το σπίτι, και άλλο να κλείνεις μια συμφωνία έχοντας προστατευμένη την πρώτη σου κατοικία. Αυτά είναι λοιπόν τα θετικά της ρύθμισης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε και τη συμπεριφορά των τραπεζών, πώς αυτές θα ανταποκριθούν στην ανάγκη διαλόγου. Το νομοσχέδιο θα προστατεύει την κύρια κατοικία από πληστηριασμούς ως το τέλος του έτους, ενώ τα σπίτια που είναι στα πρόθυρα των συγκεκριμένων διαδικασιών είναι περίπου 100.000. Δέκτες θετικών μηνυμάτων από τη Σερβία εν ώψη της τουριστικής περίοδου έγιναν οι εκπρόσωποι των νησιών του Ιωνίου που μετείχαν στη διεθνή έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Η Κεφαλονιά ειδικότερα κατάφερε να ενεργοποιήσει ξανά τις αδελφοποιήσεις που είχε συνάψει προκαλλικράτη με δήμους της Σερβίας. Τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας με την αγορά της Σερβίας μπήκαν για τα νησιά του Ιωνίου στη διεθνή έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση προώθησης τουρισμού από και προς τις χώρες των Βαλκανίων για την νοτιοανατολική Ευρώπη, με σχεδόν 70.000 επισκέπτες, και τα μηνύματα που εισέπραξαν οι εκπρόσωποι των νησιών μας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Κεφαλονιά συμμετείχε στο εκθεσιακό περίπτερο της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και κατάφερε να ενεργοποιήσει εκ νέου τις αδελφοποιήσεις που είχε συνάψει κατά το παρελθόν με δήμους της Σερβίας. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από τα Βαλκάνια που μας επισκέπτονται. Μέσω της Εγνατία Οδού θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την επισκεψιμότητα, και μέσω της έκθεσης αυτής, στο περίπτερο της ΠΙΝ, μας δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσουμε την Κεφαλονιά, να δείξουμε το ενδιαφέρον μας, να δείξουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε πολλές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται παράλληλα στο νησί μας, σε διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και επίσης κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι να επαναδραστηριοποιήσουμε τις αδελφοποιήσεις που είχαν κάνει οι προηγούμενοι συνάδελφοι δήμαρχοι πριν τον Καλλικράτη με τρεις περιοχές του Βελιγραδίου, τρεις δήμους. Από το 1995 έγινε η πρώτη αδελφοποίηση του Δήμου Εργοστολίου με το Δήμο του Σάμπατς της Σερβία. Το 1997 ακολούθησε ο Δήμος του Βόσδοβατς, ένα από τους μεγαλύτερους Δήμους του Βελιγραδίου, με το Δήμο του Λιξουρίου Παλικής τότε. Πιο κάτω είναι ο Δήμος της Ακομπάνιας, που την αδελφοποιήσαμε τότε με το Δήμο της Λιβαθούς, και ο Δήμος της Τσόκας με το Δήμο Ελιού Πρόνων. Φέτος πιστεύω ότι και τις ενδείξεις που έχουμε ότι στα Επτάνησα, δηλαδή και η Λευκάδα, να πούμε και το δικό μας κομμάτι, είμαστε κοντά, και η Λευκάδα και η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος, θα έχουμε Σέρβους τουρίστες εφέτος. Στα πλαίσια της αδελφοποίησης του Δήμου Κεφαλονιάς με αντίστοιχο της Σερβίας, θα υπάρξει προσεχώς επίσκεψη αντιπροσωπείας δημάρχων και επιτελών από τις περιοχές αυτές για να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο οι προοπτικές συνεργασίας. Απογοητευτική είναι η εικόνα των χειμερινών εκπτώσεων για τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, καθώς σε ετήσια βάση απόλυσαν τζίρο ύψους 930 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 17%, ενώ οι έμποροι δηλώνουν ότι δύσκολα θα μπορέσει να αντιστραφεί η εικόνα. Οι εκπτώσεις τελικά δεν κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα, έστω και στο ελάχιστο, για τους εμπόρους που έβλεπαν λιγοστούς πελάτες να μπαίνουν στα καταστήματα παρά την μεγάλη μείωση των τιμών. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην Πάτρα τα στοιχεία δείχνουν πτώση του τζίρου που αγγίζει το 17%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο έφτασε στο 20%. Οι κακές καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις, τις εκλογές και την έλλειψη χρημάτων στους καταναλωτές, πάγωσαν το χαμόγελο στα πρόσωπα των εμπόρων. Έχουμε μία πτώση στη τάξη του 17%. Λείπει περίπου ένα δισεκατομμύριο από την αγορά. Και δυστυχώς αυτές οι δυσίωνες προβλέπεις συνεχίζονται για το επόμενο έτος, όπου θεωρούμε ότι θα μειωθούν ακόμα η αγοραστική κίνηση σε ποσό περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έμποροι δηλώνουν ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι ίδιοι τονίζουν ότι ό,τι ήταν δυνατό να κάνουν το έχουν κάνει, καθώς πλέον οι εκπτώσεις έχουν φτάσει σε σημείο ευκαιριών. Όμως η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία. Αν είχαμε άλλες εποχές, όταν ήταν τα καλά τα χρόνια, τότε θα βλέπατε τα καταστήματα να είναι γεμάτα από κόσμο.
θα βλέπατε πάρα πολύ κίνηση στην αγορά. Τώρα δυστυχώς ο κόσμος αυτός μένει έξω από τα καταστήματα, αρέσκεται να κοιτάζει τις βιτρίνες, θαυμάζει τα προϊόντα, βλέπει τις καλές τιμές, αλλά τι να το κάνουμε όταν δεν υπάρχει πλέον οικονομική άνεση να μπορεί και τα βαλάντια να διαθέσουν το απαραίτητο χρηματικό ποσό για να γίνουν οι αναγκαίες αγορές. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η μεσοσταθμική μείωση της αγοραστικής δύναμης το 2015 σε σχέση με τις χειμερινές εκτόσεις της προηγούμενης χρονιάς κυμαίνεται στα επίπεδα του 20%, ενώ ο εκτιμόμενος τζίρος για την χειμερινή εκτοτική περίοδο θα διαμορφωθεί περίπου στα 4,44 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας απώλειες που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε σχέση με τις χειμερινές εκτόσεις του 2014. Πάμε σε μια θλιβερή είδηση τώρα. Η επιστημονική κοινότητα θρηνεί από σήμερα την απώλεια του διακεκριμένου σεισμολόγου Γιώργου Σταυρακάκη, ενός επιστήμονα ψύχρεμου, μιας φωνής αξιόπιστης και ιδιαίτερα αγαπητής. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ο διακεκριμένος σεισμολόγος Γιώργος Σταυρακάκης μετά από λιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο. Ένας επιστήμονας πολύ αγαπητός στον κόσμο και γνωστός για τις ψύχρεμες και αξιόπιστες προσεγγίσεις του στα χτυπήματα του εγκέλαδου. Γεννήθηκε το 1954 στην Ιερά Πέτρα Κρήτης και είχε διατελέσει μεταξύ άλλων και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά. Ο Γιώργος Σταυρακάκης, διδάκτορ σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας το 1983 και συνέχισε ως σεισμολόγος ερευνητής στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μάλιστα, διατέλεσε και διευθυντής του Ινστιτούτου για 8 έτη, από το 1995 ως το 2008, όπου ανέπτυξε πλούσιο έργο. Ήταν για πολλά χρόνια μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας των Αντισεισμικών Κατασκευών. Ήταν μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο. Εξελέγη ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2009 και κατά τη διάρκεια της θητείας του έγινε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο κημητήριο Μελισσίων. Πόσες φορές ο κύριος Σταυρακάκης μας είχε ενημερώσει για την σεισμική ακολουθία στην Κεφαλονιά, αλλά και προηγούμενα και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές. Το Ιόνιεν, η οικογένεια του Ιόνιεν, εκφράζει στους φίλους και οικείους θερμά συλληπιτήρια. Να αλλάξουμε θέμα. Με την άσχημη και έντονη μυρωδιά από τους καπνούς των πυρηνελουργίων, ξύπνησε σήμερα η Πάτρα και η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Η λειτουργία των μονάδων είχε απαγορευτεί, όμως μια προσφυγή έγινε αιτία να ανοίξουν ξανά, προκαλώντας αντιδράσεις. Δεν πίστευε στην μύτη του αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος όταν το πρωί της Παρασκευής κατάλαβε στην ατμόσφαιρα την δυσοσμία από πυρηνελεουργία. Και αυτό γιατί πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με απόφασή της, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είχε προχωρήσει στο κλείσιμό τους εξαιτίας ρήπανσης. Όμως, όπως πληροφορήθηκε λίγο αργότερα, η αποκεντρωμένη περιφέρεια προχώρησε σε αναστολή της απόφασης του Απόστολου Κατσιφάρα, έπειτα από προσφυγή ιδιοκτήτη μονάδας, η οποία και έγινε δεκτή. Είναι γνωστό πόσα χρόνια ταλαιπωρείται η τοπική κοινωνία. Γιγαντώνεται το θέμα όταν το δυσοσμία φτάνει στην Πάτρα. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αυτή η περιφερειακή αρχή πήρε μια απόφαση ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και έκλεισε τα πυρηνελεουργία με απόφαση δική μου, η οποία ήταν πλήρως τεκμηριωμένη, αφού είχαν προηγηθεί και 3 ή 4 αυτοψίες από αρμόδια κλιμάκια ελέγχου των υπηρεσιών μας. Ολόκληρη η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας αλλά και το σύνολο σχεδόν της Πάτρας είχαν καλυφθεί από την δυσάρεστη μυρωδιά που παράγεται από την λειτουργία των πυρηνελεουργίων. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής μάλιστα ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε κατάθεση αγωγών από την Δευτέρα για την επανέναρξη της λειτουργίας των μονάδων. Ο κ. Αλεξόπουλος μάλιστα εξέφρασε την απορία του για την απόφαση αποκεντρωμένης περιφέρειας που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν της αιρετής. Υπήρχε μια δυνατότητα που είχε δοθεί στους εγκατεστημένους να προβούν σε όλες τις ακατάλληλες κινήσεις προκειμένου να μην οχλούν τους περίοικους, τους συμπολίτες μας. Έδειξαν την ίδια αδιαφορία που έχουν δείξει τόσα χρόνια. Γιατί το ίδιο θέμα το ξέρουν όλοι ότι συμβαίνει πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά τα κλείσαμε και με μια απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης ξανά άνοιξαν. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη Δημοτική Αρχή της Δυτικής Αχαΐας, καθώς είναι περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη όχληση από τα πυρηνελεουργία, ενώ οι κάτοικοι του Αλυσού εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε δικαστικές ενέργειες και εναντίον της αποκεντρωμένης περιφέρειας. Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας των νηστειών σήμερα και σε όλες τις εκκλησίες της χώρας ψάλλεται η ακολουθία των πρώτων χαιρετισμών.
σε όλους τους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς εψάλλει απόψε η ακολουθία των χαιρετισμών. Μια πανέμορφη, κατανυκτική ακολουθία μαζί με την πρώτη στάση του ακάθιστου ύμνου. Κεντρικό και τιμόμενο πρόσωπο η Θεοτόκος Παναγία. Στον Ιερό Ναό Φανερωμένη στη Ζάκυνθο, πλήθος πιστών συνέρευσε και παρακολούθησε την Ιερά Ακολουθία με κατάνοιξη. Στον Ιερό Ναό παρέστηκε χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζακύνθου κύριος Διονύσιος. Μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Χωρίς αγώνες για τη Super League θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο μετά και την απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού για αναβολή της αγωνιστικής. Έτσι, το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου θα στραφεί σε αγώνες της Football League, της Γάμα Εθνικής και των τοπικών πρωταθλημάτων. Στον νότιο όμιλο της Football League και στην Παναχαϊκή μπορεί ο σύλλογος να μην αγωνίζεται το προσεχές Σαββατοκύριακο λόγω της αποχώρησης του Πανελλιακού από το πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο προπονητής της ομάδας, Δημήτρης Πανός, περιμένει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του Ασίκμπα για να τον έχει ξανά στη διάθεσή του. Το θετικό για τους Πατρινούς είναι ότι ο αρχηγός Φελίπε Ντακώστα θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς σύντομα για να βοηθήσει την ομάδα στο μάτς με την Καλυθέα την επόμενη αγωνιστική. Στον Βόρειο Όμιλο και στην Ζάκυνθο το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Νίκο Βαρέλα. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ νιώθει ενοχλή στο πόδι και είναι άγνωστο αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής με την αναγέννηση Καρδίτσας. Στον τρίτο όμιλο της Γάμα Εθνικής, ο Πανελευσυνιακός έχει μπει στην τελική ευθεία για το κρίσιμο μάτς με την Καλαμάτα, ωστόσο υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να λύσει ο τεχνικός Σταύρος Ψιμουλάκης. Εκτός αποστολής κόντρα στη Μαύρη Θύελλα, τέθηκαν οι Τσαλκιτσίδης, Ριζογιάννης και Τσίγκρος, ενώ ο αμφίβολος είναι ο Φλίγκος. Στην Βόλη Λίγκ, ο Παμβοχαϊκός προετοιμάζεται ψυχολογικά για το μεγάλο αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής του συλλόγου από το Βραχάτι Κορινθίας, Μίκαελ Μέρτεν, περιμένει από τους αθλητές του να τα δώσουν όλα για να πάρουν μια σημαντική νίκη για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο καιρού. Στη συνέχεια, μην χάσετε την εκπομπή Πρόσωπα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και ένα οδηπορικό, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, στην ακτή Ελεφαντοστού με τους γιατρούς καρδιάς. Μετά, στη συνέχεια, η εκπομπή Απέναντι με τον Περικλή Πατσούρη. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθεί. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γνωρίζετε ότι με την Αντλία θερμότητας Daikin Altherma δεν θα χρειαστείτε καμία αλλαγή στα καλοριφέρ? Ή ότι με το Daikin Altherma θα εξασφαλίσετε μειωμένο κόστος θέρμανσης έως 70%? Τώρα με το δίκτυο συνεργατών Daikin. Γιατί ό,τι δεν γνωρίζετε μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Δημήτρης Μαλεβίτης, επίσημος συνεργάτης για τον ομό Ζακύνθου.